πόλη μας είναι πολύ πολύ μικρή, είμαστε λίγο πολύ όλοι γνωστοί και φίλοι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να σας συστηθώ, να πω δηλαδή ότι είμαι ο Πανίδης ο Θεόφιλος, έτσι. Αλλά καλό θα είναι να δώσουμε το στίγμα μας. Ως προσωρινή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Νέου Κόμματος, κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, με ιδρυτή και πρόεδρο τον Γιώργο τον Παπαδρέου, σας καλέσαμε εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσουμε και μέσω ημών στο εκλογικό σώμα και στην κοινωνία της, του νομού μας, της Βλόρινας, τους υποψήφιους και υποψήφιες του ψηφοδελτίου του κινήματός μας. Σήμερα τιμάμε την παρουσία μας, με την παρουσία του στη μικρή μας εκδήλωση, ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και κατά καιρούς υπουργός σε διάφορα υπουργεία, ο αγαπητός φίλος και σύντροφος, ο Φίλιππος ο Πετσάνικος. Στη συνέχεια θα πάρει το λόγο και βεβαίως θα απαντήσει σε ερωτήσεις δικές σας. Πρέπει να τονίσω ότι η ιδρυτική πολιτική διακήρυξη έχει οι αρχές και οι στόχοι του κινήματος μας εκφράζουν όλους, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Τους υποψηφίους και υποψήφιες του κινήματος, αλλά και όλων όσοι στελεχώνουν με το νέο κόμμα, το κίνημα, τους διακρίνει η ανιδιοτέλεια, η πίστη στον άνθρωπο, τον πολιτικό Γιώργο Παπανδρέου. Με σειρά αλφαβητική θα αναφέρω μόνο ονομαστικά για την ώρα. Τους υποψηφίους μας είναι η Τάνια Γραμματικού, η Καραούλη Αφροδίτη, ο καλεμάτος αγαπητός φίλος ο Μιχάλης. Θα σας παρακαλούσα όμως να με ανοιχτείτε τουλάχιστον για δύο λεπτά. Έχω μετρήσει τον χρόνο που χρειάζομαι. Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών είναι ένα νέο κόμμα στον χώρο της κέντρο-αριστεράς με ιδρυτή και πρόεδρο τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο οποίος είναι μια ιστορική μορφή της δημοκρατίας, αυτός αλλά και η οικογένειά του. Θεωρώ ότι ξέρει τι κάνει και η ιστορία θα αποδείξει ότι οι κινήσεις του ήταν, είναι πάντα δημοκρατικές και πατριωτικές. Προσωπικά το θεωρώ τιμή μου που είμαι παρόν και μετέχω στο κίνημα. Ο Παπανδρέου Γιώργος είναι ο άνθρωπος που λιδωρήθηκε, ιουρίστηκε, σκοφαντήθηκε και δέχτηκε τόνους λάσπης από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά δυστυχώς και συντρόφους του. Αλλά βεβαίως όλοι αυτοί με την βοήθεια των υπερχρεωμένων, το τονίζω υπερχρεωμένων, ΜΜΕ της χώρας μας, μαζικά μέσα ενημέρωσης. Η σύμπραξη τους οδήγησε στην παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου το Δεκέμβριο του 2011 και από τότε συστηματικά προσπαθούν να τον τελειώσουν τουλάχιστον πολιτικά. Λίγο έλειψε να γίνει το εξεταστήριο θύμα του δράματος της χώρας μας. Η κατεδάφιση του Γιώργου Παπανδρέου όμως μοιραία έφερε, προκάλεσε και την ισοπαίδωση του πολιτικού φορέα, του Πασόκ, που συνδέθηκε άρρηκτα με το όνομα Παπανδρέου. Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Πασόκ δεν υπερασπίστηκε στο παραμικρό τις πολιτικές επιλογές του κινήματος, ειδικά στην περίοδο της κρίσης. Σήμερα, βλέποντας την έντονη πολιτική παρουσία και κινητικότητα του Γιώργου Παπανδρέου, καθώς διαπιστώνουν τη δημιουργία του νέου, του νέου κόμματος, δεν αντέχουν. Οι κατηγορίες και η προσπάθεια απαξίωσης αγγίζουν άλλους βαθμούς, βαθμούς υπερθετικούς, στο έπακρο. Ξεχνούν ότι από το υπάρχον πολιτικό δυναμικό της χώρας μας, ο Παπανδρέου ο Γιώργος είναι μακρόν ο καλύτερος. Η δημοσιονομική κατάρρευση της χώρας, επίτευγμα της κυβέρνησης Καραμαλή, ήταν η αιτία που τα επιτόκια ανέβηκαν στα ύψη και ουσιαστικά έθεσε την χώρα, την Ελλάδα, εκτός αγορών. Όταν οι ίδιοι αντελήφθησαν τι συμβαίνει, το τεράστιο έλλειμμα και το τσουνάμι το οικονομικό που επέρχεται, που κατεβαίνει, που έρχεται, παρετήθηκαν και πήγανε το καλοκαίρι γρήγορα, άρον-άρον, τη Βουλή κλείσιμο και πήγανε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Το ξέρετε όλοι. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν εγκάλεσε τον κύριο Καραμαλή να εξηγήσει πώς τα πέτυχε όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς, θα πω αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος, ο Παπανδρέου Γιώργος, ότι
τα ΜΜΕ και δυστυχώς και ο λαός, χωρίς πολύ σκέψη και κριτική, βρίζει τους εμπριστές και όχι τους πυροσβέστες. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε καμία χώρα του κόσμου πρώην πρωθυπουργός, μετέπειτα βουλευτής, εδώ και 5 χρόνια, να μην πάρει ποτέ το λόγο μέσα στη Βουλή και να δώσει βράδυ κάποιες εξηγήσεις. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Ποτέ τίποτα. Και βεβαίως ούτε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης τον υποχρεώσει με ρωτήσεις να πει κάτι. Υπάρχει τέτοια αφύσικη προστασία. Αφύσικη προστασία. Άρα και γιατί. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Όταν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ πήγαν και του είπαν, πρόεδρε, θέλουμε δάνεια. Τα γνωστά θαλασσοδάνεια. Τα ξέρουν οι πιο πολλοί από εσάς. Και τους είπε, κύριοι, καλημέρα σας. Τέλος, ως εδώ ήτανε. Αυτό πληρώνει και τότε και σήμερα ο πρόεδρος. Αλλά φαντάζομαι θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος ποτέ δεν τόλμησε να πει κάτι για τον Καραμαλή. Γιατί άραγε, τι συμβαίνει. Σήμερα ακούμε στα ΜΜΕ στις τηλεοράσεις μας που δυστυχώς μπαίνουν και στα νόγια και στα υπόγεια και στα ισόγεια των σπιτιών όλων. Ακούνε τηλεόραση η μάνα μου που είναι 100 χρόνια περίπου, 95 χρονών, και όλοι οι υπόλοιποι ακούνε τηλεόραση και διαμορφώνουν απόψεις. Σε σημείο τέτοιο φτάσανε που να τολμούν να προβάλλουν, αν κάνω λάθος, πολύ πιθανό, να προβάλλουν τον κύριο Καραμαλή και ως υποψήφιο πιθανότατα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το μνημόνιο ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας της χώρας μας να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Όταν ένα ομόλογο στο εξωτερικό λύγει και δεν έχει να το πληρώσεις, την ίδια στιγμή κηρύσσεσαι χρεοκοπημένη χώρα. Χρεοκοπία. Αυτό είναι χρεοκοπία. Σας υπενθυμίζω, δεν υπήρχε μηχανισμός στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αγώνα του Γιώργου Παπανδρέου. Υποτολμώ να γίνω πιο κυνικός και να πω ευτυχώς, γιατί αν δεν είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό, η χώρα μας θα είχε χρεοκοπήσει. Και η χρεοκοπία της χώρας δεν σημαίνει τι καλά περνάμε, τι ωραία είμαστε, δεν είναι χαρά Θεού. Είναι πραγματικά δράμα. Είναι δράμα. Χρόνος δεν υπήρχε για άλλες επιλογές. Κάποιοι μας είπαν θα μας σώσουν οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ. Παραδείγμα της Καλλιμάς. Αυτά είναι όλα αστεία. Ο Παπανδρέου Γιώργος είναι ένας από τους ικανότερους πολιτικούς, εγώ θα λέγα ικανότατος πολιτικός, είναι καθαρός, είναι έντιμος και τίμιος πολιτικός. Αυτό λέω εγώ. Αυτό μπορώ και αφουγκράζομαι από το περίγυρό μου. Θα αποδειχθεί σύντομα, αλλά αυτό θα μας το πει αργότερα η ιστορία, ότι υπήρξε άριστος, άξιος, διότι κατάφερε να αποτρέψει τη χώρα μας από μια μεγάλη καταστροφή, τη χρεοκοπία της χώρας. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ένα κράτος τριτοκοσμικό, πελατειακό κράτος, τότε ναι, ο Γιώργος, ο Παπανδρέου είναι λίγος. Ευχαριστώ καλά. Εγώ, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, λέω φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είμαι εδώ, ανάμεσα στο ψηφοδέλτιο του κινήματος, το ψηφοδέλτιο του κινήματος στην Φλόριντα. Ένα ψηφοδέλτιο που έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, νιάτα και εμπειρία. Συμμετείχα ως μέλος της Επιτροπής Διαμόρφωσης των Ψηφοδελτίων για όλη την Ελλάδα στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, και όταν είδαμε την τελική εδώ διαμόρφωση του δικού σας ψηφοδελτίου, η χαρά μου ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Η Τάνια, η Γραμματικού, η Αφροδίτη, η Καραούλη και ο Μιχάλης ο Μιλωνάς εκφράζουν το καινούργιο, όπως είπα, αλλά και τη συνέχεια και την εμπειρία. Δύο νέα παιδιά, δύο νέες γυναίκες, και ένας σύντροφος που έχει διαδρομές μέσα στους κοινούς αγώνες. Και αυτό το χαρακτηριστικό, τα νιάτα στα ψηφοδέλτια, είναι ένα χαρακτηριστικό για όλη την Ελλάδα. Πάνω από 80% των υποψηφίων μας είναι νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες,
νέοι άνδρες, νέες γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο και σύντροφοι που δώσαν από το 1974 ακόμη, όταν ξεκινήσαμε όλοι τότε μαζί, δώσαν τους αγώνες για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Θα σας εξομολογηθώ ότι αυτές τις μέρες, τις προηγούμενες μέρες, και σήμερα και τις μέρες που έρχονται, αλλά τις προηγούμενες μέρες που υπήρξε το ξεκίνημα αυτού του νέου κινήματος, ότι νιώθω κατά κάποιο τρόπο όπως νιώθαμε το 1974. Τότε που ξεκινούσαμε κάτι εντελώς καινούριο, νέο, με ελπίδες, με όνειρα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Ανδρέα Παπανδρέου, που κάλεσε τον ελληνικό λαό. Κάλεσε τη νέα γενιά για να χτίσουμε μαζί το κίνημά μας, που ήθελε, θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μας μέθησε εκείνο το κάλεσμα τότε. Εγώ ήμουνα 23 χρόνων. Μας μέθησε και καταθέσαμε ως υλικό για να χτιστεί το κίνημα το μοναδικό που είχαμε, αλλά ταυτόχρονα και το πιο πολύτιμο. Τα όνειρά μας. Πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να έχουμε μόνο αυτό και σήμερα, αλλά είναι εξίσου πολύτιμο. Τα όνειρά μας για το αύριο. Και αυτά τα όνειρα εκπροσωπούνται μέσα από το δικό σας ψηφοδέλτιο, από το ψηφοδέλτιο της Καστοριάς, της Κουζάνης, των Γρεβενών, της Θεσσαλονίκης, της Δράμας, τα ψηφοδέλτια της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Αττικής, κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ξαναονειρευόμαστε, φίλες και φίλοι. Ξαναοραματιζόμαστε με τη δημιουργία του νέου αυτού κινήματος δημοκρατών σοσιαλιστών. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2,5 χρόνια, πονέσαμε. Πονέσαμε πολύ. Πονούσα και εγώ μαζί με εσάς και μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Γιατί? Γιατί βλέπαμε αυτά τα 2,5 χρόνια το κίνημα εκείνο, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, που μαζί με τον ελληνικό λαό έδωσε αγώνες, γεύτηκε νίκες, γνώρισε ήττες, αλλά δεν γονάτισε εκείνα τα χρόνια τότε ποτέ και δεν πρόδωσε ποτέ αρχές και αξίες. Πονούσαμε πάρα πολύ και νιώθαμε την οδύνη αυτών των 2,5 χρόνων, γιατί βλέπαμε την ηγεσία τη σημερινή, τον κύριο Βενιζέλο, να οδηγεί στην απαξίωση του ΠΑΣΟΚ, στην πλήρη απαξίωση, και να το μετατρέπει σε ένα παρακολούθημα της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Σαμαρά. Δεν είχε δημιουργηθεί για να καταντήσει έτσι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έδωσε αγώνες ο ελληνικός λαός, δεν δώσαμε αγώνες όλοι μαζί με τον ελληνικό λαό για να καταλήξει εκεί, πατερίτσα της δεξιάς, να συμφωνεί σε συντηρητικές, πάρα πολύ συντηρητικές πολιτικές και αποφάσεις, με μόνο αντάλλαγμα τη συμμετοχή στην εξουσία. Για μας, τους δημοκράτες, τους σοσιαλιστές κάθε ηλικίας, δεν είναι ο στόχος και αυτός ο σκοπός η συμμετοχή στην εξουσία, είναι η δημιουργία, είναι οι αρχές και οι αξίες που πρέπει να διέπουν τη δράση μας, είναι ο αγώνας για μια καλύτερη κοινωνία και καλύτερη Ελλάδα, για δικαιότερη κοινωνία και καλύτερη Ελλάδα. Έφτασε στο τέλος να αποτυπώνεται, όπως ξέρετε και εσείς, τις φημομετρήσεις στο 3, στο 4% το κρατεό κίνημα που εξασφάλιζε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής που έκανε ο κύριος Βενιζέλος και γύρω από αυτόν. Δεν ήταν όμως μόνο η αποειδεολογικοποίηση, η αποπολιτικοποίηση που οδήγησαν το κίνημα αυτά τα 2,5 χρόνια. Ντρεπόντουσαν ίσως ακόμη και για το ότι λεγόταν ΠΑΣΟΚ. Και μια το έκρυβαν σε ελιές, όταν οι ελιές αποτύχαναν, το έκρυβαν μέσα σε διπάρ, κάνοντας διάφορα τέτοια καμώματα και τεχνάσματα. Και όλα αυτά πληγώναν. Πληγώναν το ελληνικό λαό. Μας πλήγωναν. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έπραξε άριστα, αλλά άργησε να πάρει αυτή την απόφαση. Έπρεπε λίγο νωρίτερα. Δεν είναι όμως και τώρα αργά. Για το νέο ξεκίνημα, για το κίνημα αυτό δημοκρατών σοσιαλιστών,
που έχει ως στόχο να ξαναφέρει την πολιτική εκεί όπου πρέπει να είναι. Σε αξίες, αρχές, διαφάνεια, δημιουργία, δικαιοσύνη. Για όλους. Και ιδιαίτερα βέβαια για τη νέα γενιά. Το κίνημά μας έχει στην ουσία επίσημη ζωή λίγο μόλις ημερών. Αλλά αυτές τις λίγες κιόλας μέρες μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γιατί επικοινωνούμε από τα κεντρικά γραφεία του κινήματος την περασμένη Δευτέρα, μόλις εγκατασταθήκαμε στα γραφεία του κινήματος, που συμπτωματικά ψάχναμε χώρο στο κέντρο των Αθηνών και συμπτωματικά είναι τα ίδια γραφεία, είναι ο όροφος ο τρίτος στο κτίριο εκείνο στην Πανεπιστημίου, όπου είχαν στεγαστεί τα πρώτα γραφεία του κινήματος που είχε δημιουργήσει τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καμιά φορά η ίδια η ζωή παίζει τα ίδια τα δικά της ευχάριστα, θα λέγαμε, παιχνίδια με αυτές τις συμπτώσεις. Επικοινωνώντας λοιπόν από εκεί με όλη την Ελλάδα, σας διαβεβαιώνω, και δεν το λέω αυτό γιατί συνήθως λέμε πριν τις εκλογές, ότι υπάρχουν μηνύματα θετικά, αγώνα, νίκης από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όχι, δεν είναι κάτι τυπικό αυτό που λέω. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ότι με την δημιουργία, με την ανακοίνωση του κινήματος, με τις πρωτοβουλίες του Γιώργου του Παπανδρέου, ξαναγύρισε ενθουσιασμός, ξαναγύρισε αισιοδοξία, πάθος, χαρά, χαμόγελα, αισιοδοξία. Είχα να δω χρόνια στους χώρους που αγωνιζόμαστε και τα ξαναείδα τώρα. Χθες ήμουνα με το ψηφοδέλτιο της Καστοριάς, νέα παιδιά και εκεί, πολύ νέα, με πολύ μεράκι, με πολύ πάθος, με πολύ αισιοδοξία, και μου θύμιζαν, όπως είπα, εκείνα τα χρόνια, όταν ξεκινούσαμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Εγώ εκτιμώ ότι με αυτήν την νεότερη γενιά και με τη δικιά μας βοήθεια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Προσωπικά είχα πει στον Γιώργο τον Παπανδρέου ότι δεν θέλω να είμαι πουθενά υποψήφιος, γιατί εμείς θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε της δικιάς μου γενιάς, όταν χρειάζεται ένα βήμα στο πλάι, δεν κάνουμε ένα βήμα πίσω, το λέω σε εσάς τους νεότερους, ένα βήμα στο πλάι κάνουμε για να συνεχίσουμε μαζί με εσάς τους αγώνες. Γιατί τώρα είναι η δικιά σας, βέβαια κυρίως, εποχή και η δικιά σας ευθύνη, αλλά με τη δικιά μας βοήθεια, με τη δικιά μας συμπαράσταση και με το δικό μας συγχρονισμένο βηματισμό. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Έτσι ακριβώς. Είναι λοιπόν η νέα ελπίδα και πάλι για τον τόπο. Αυτό το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών. Έχουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο δύο φαινόμενα. Στη σύντομη προεκλογική περίοδο, με την ευνηδιαστική απόφαση που πήραν να προκαλέσουν πολύ γρήγορα τις εκλογές ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος. Το ένα φαινόμενο είναι ότι η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, με την βοήθεια και του κυρίου Βενιζέλου και τη συνεχή συμπαράσταση, θέλει να προκαλέσει το φόβο, να φοβηθούν και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αν δεν ψηφίσετε εμάς, ουέ και αλίμονο τι σας περιμένει. Η καταστροφή, η κατάρρευση, η ανατροπή των πάντων. Είναι τεράστιο λάθος αυτό που κάνουμε. Γιατί κανείς λαός δεν δημιουργεί όταν είναι φοβισμένος. Κανένας πολίτης δεν δημιουργεί όταν είναι φοβισμένος. Αυτή η πλευρά λοιπόν, η δεξιά συντήρηση, θέλει να προκαλέσει πανικό και φόβο. Έχουμε από την άλλη πλευρά τον συνασπισμό. Για τον συνασπισμό όλα είναι εύκολα. Και όλα ως διαμαγείας θα επιληθούν. Ό,τι προβλήματα και αν υπάρχουν, μόλις γίνει αγίνη κυβέρνηση ο συνασπισμός, επιλύονται. Το χρέος είναι τεράστιο πρόβλημα, είναι το πρόβλημα. Είναι ένα εθνικό θέμα πλέον το χρέος. Το χρέος θα πούμε στους ξένους να μας το διαγράψουν, δηλαδή τους εταίρους μας, τους δανειστές, και αυτοί θα το διαγράψουν. Έτσι, τόσο απλά. Δεν λένε όμως την αλήθεια. Δεν λένε την αλήθεια ότι αυτό το χρέος δεν είναι εύκολο να διαγραφεί, επειδή θα το ζητήσουμε απλά εμείς ως Ελλάδα. Το χρέος αυτό είναι χρέος κατά 85% που μας έχουν δανείσει κράτη, τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Φιλανδία, ακόμη και μικρότερα όπως η Σλοβενία κλπ.
για να διαγραφεί το χρέος, θα πρέπει να αποφασίσουν πρώτα οι κυβερνήσεις όλων αυτών ότι διαγράφεται, αλλά μετά πρέπει να πάνε στα κοινοβούλια τους και να αποφασίσουν και τα κοινοβούλια τους ότι διαγράφουν. Είναι δυνατόν να συμφωνήσουν τα κοινοβούλια όλα για να διαγράψουν το χρέος της Ελλάδας? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν λένε κάτι που είναι απραγματοποιητό, η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο μόνο για την Ελλάδα. Επίσης λένε ότι και όλα τα άλλα προβλήματα θα επιληθούν απλά επειδή θα είναι η κυβέρνηση ο συνασπισμός. Η ανάπτυξη θα έρθει από μόνη της και η ανεργία θα εξαφανιστεί. Λένε πράγματα που ακούγονται ευχάριστα στον ελληνικό λαό, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι στον λαό θα πρέπει να λες την αλήθεια και πάνω απ' όλα να είσαι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Χρέος. Ο Γιώργος Παπανδρέου την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε μια πολύ καλά επεξεργασμένη πρόταση, θα σας την θυμίσω, μια πρόταση που μπορεί να την παλέψεις, μπορείς να την παλέψεις και πιστεύω ότι μπορεί στο τέλος, εάν μάλιστα υπάρχει και η συνένεση όλων σε αυτή τη χώρα, μπορείς να πείσει τους εταίρους και δανειστές να την αποδεχθούν. Ποια είναι η πρόταση αυτή? Επιμήκυνση του χρέους που έχει η Ελλάδα στα 70 χρόνια, 70 χρόνια πίσω, για να μειωθούν οι υποχρεώσεις που έχεις κάθε χρόνο να πληρώνεις τόκους και χρεολύσια. Δεύτερον, να εκμηδενιστεί το περιθώριο των επιτοκίων, να μειωθούν τα επιτόκια δηλαδή στο κατώτατο δυνατό σημείο. Τρίτον, να υπάρξει μια περίοδος χάριτος, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις δανείων. Γιατί σε αυτή την περίοδο χάριτος θα χρειαστεί να ρίξει χρήματα στην ανάπτυξη. Ζητείς λοιπόν από τους δανειστές ότι χρειάζομαι αυτή την περίοδο χάριτος. Δεν λέω ότι θα γίνω παταχτσής και δεν θα τηρήσω τις δεσμεύσεις, τις διαχρονικές, αλλά χρειάζομαι μια περίοδο χάριτος. Τέταρτον, ομόλογα που έχουν στα χέρια τους οι κεντρικές τράπεζες, δηλαδή οι κυβερνήσεις, ας το πούμε έτσι, των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να μετατραπούν σε ομόλογα με την ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή αυτά θα σου τα αποπληρώνω ανάλογα με την ανάπτυξη που θα έχω κάθε χρόνο στην χώρα μας. Και πέρα από όλα αυτά, θα προκαλέσουμε μια διεθνή συνάντηση εδώ στην Ελλάδα, με συμμετοχή όχι μόνο των κρατών της Ευρώπης, αλλά και όλων των εκπροσώπων των μεγάλων οικονομικών ινστιτούτων, των οικονομολόγων, για να συζητηθεί όχι απλά το χρέος της Ελλάδας, το χρέος στην Ευρώπη. Γιατί μόνο αν γίνει μια συζήτηση συνολική για το χρέος στην Ευρώπη, έχεις πιθανότητες τότε και οι λύσεις για την Ελλάδα να γίνουν αποδεκτές ευκολότερα. Είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή η πρόταση. Τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι κάθε χρόνο, αντί να ξεζουμίζεις τον ελληνικό λαό όπως έκανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος για να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα 3, 4 δισεκατομμυρίων, τσακίζοντας όμως μισθωτούς, συνταξιούχους, φορολογούμενους, επιχειρηματίες, θα έχεις τη δυνατότητα με αυτή την πρόταση που είπαμε για το χρέος κάθε χρόνο ένα μεγάλο μέρος των πρωτογενών πλεονασμάτων να το διοχετεύεις όχι για αποπληρωμή του χρέους, αλλά για την ανάπτυξη, για την υγεία, για την παιδεία και για την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι θα προχωρήσει η χώρα μπροστά. Πώς νομίζει κανείς ότι θα βγούμε από την ύφεση εάν δεν ρίξεις χρήματα σε κατευθύνσεις αναπτυξιακές, αλλά και εκείνους που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής? Κανείς δεν καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση για το χρέος. Κανείς, εκτός από τον Παπανδρέου. Δεύτερον, τι λέει ο Παπανδρέου? Το ένα είναι το χρέος. Το άλλο είναι τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πώς θα προχωρήσει η χώρα? Θα κάνουμε ευχές να έρθουν επενδύσεις απ' έξω και θα πλακώσει η βροχή επενδύσεων? Θα κάνουμε ευχές ότι θα επιληθεί το πρόβλημα της ανεργίας και αμέσως θα δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας? Όχι βέβαια. Χρειάζεται ένα σχέδιο. Ένα ελληνικό σχέδιο, όπως λέει ο Παπανδρέου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου? Πρώτα απ' όλα,
πρέπει να πυροδοτήσεις, το είπα ήδη, το επαναλαμβάνω, την ανάπτυξη. Και είπαμε από πού θα πρέπει να διοχετευτούν κονδύλια. Δεύτερον, θα πρέπει να προχωρήσει σε γρήγορα, σε πολύ μεγάλες, βαθιές αλλαγές. Θα μου πει κάποιος, κύριε Πετσάνη, γιατί δεν τις έκανε αυτές τις αλλαγές, όπως η μεγάλη αλλαγή στο φορολογικό που πρέπει να γίνει για να είναι δίκαιο, αλλά για να συλληφθεί και η μεγάλη φοροδιαφυγή. Γιατί δεν τις έκανε ο Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός? Και μου το έχω ρωτήσει. Ας αναλογιστούμε. Πόσο διάστημα άφησαν τον Παπανδρέου να είναι πρωθυπουργός? Περίπου μόνο 2 χρόνια. Στο διάστημα αυτό δεν σταμάτησε στιγμή να τρέχει για να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μηχανισμός στήριξης, γιατί διαφορετικά θα είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα εάν δεν είχε δημιουργηθεί ο μηχανισμός στήριξης και δεν υπήρχαν τα δάνεια που δώσαν τα κράτη εταίροι μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτά τα 2 χρόνια δεν προλάβαινες όλα να τα λύσεις. Να δούμε όμως τι κάναμε σε αυτά τα 2 χρόνια. Ξεκινήσαμε αλλαγές και θα έρθω πιο κάτω σε αυτό. Χρειάζονται λοιπόν βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές. Μία αλλαγή στο φορολογικό σύστημα. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Πολύ μεγάλη. Δίκαιο φορολογικό σύστημα σημαίνει δικαιοσύνη στα βάρη και ταχύτητα στην ολοκλήρωση των εκκρεμωτήτων. Παράλληλα πρέπει να έχει και αναπτυξιακή διάσταση στο φορολογικό σύστημα, δηλαδή να στηρίζει νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέους ανθρώπους που θα θέλουν να ξεκινήσουν μια δικιά τους δουλειά με φόρο απαλλαγές στο διάστημα τα πρώτα χρόνια δηλαδή που ξεκινούν τη λειτουργία της επιχείρησής τους, της δουλειάς τους, της πρωτοβουλίας τους. Μεγάλη αλλαγή χρειάζεται επίσης στον χώρο της παιδείας, στον χώρο της υγείας και πάνω απ' όλα στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Δεν είναι μεταρρύθμιση του να συζητάνε Σαμαράς, Βενιζέλος, αν θα απολυθούν από τη δημόσια διοίκηση και άλλες 3.000 άτομα και ο Τσίπρας λέει δεν πρέπει να απολυθούν αυτοί οι 3.000 και να περνούν τα χρόνια γύρω από τη συζήτηση αν θα απολυθούν ή όχι. Αυτή είναι μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι η δημόσια διοίκηση να λειτουργήσει σύγχρονα, αποδοτικά, αναπτυξιακά, αξιοκρατικά. Ριζική λοιπόν μεταρρύθμιση και σε αυτόν τον τομέα. Και ξαναθέτω το ερώτημα. Μα δεν τα κάνατε, δεν προλάβατε να τα κάνετε αυτά? Ναι, δεν προλάβατε να τα κάνετε. Είχαμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα για να κυβερνηθεί η Ελλάδα εντελώς διαφορετικά και μας είχε κατακέφαλα λίγους μήνες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης, μας ήρθε κατά κέφαλα τότε η πραγματικότητα, η αλήθεια. Το ότι το έλλειμμα δεν ήταν 6%, όπως έλεγε επίσημα ο κ. Καραμαλής 3 μέρες πριν τις εκλογές του Οκτώβρη του 2009, αλλά ήταν 16%. Το ότι το δημόσιο χρέος κάλπαζε πλέον με ρυθμούς τότε ήδη που είχαν ξεπεράσει το 100% και έφτανε το 130% σε ποσά 320 δισεκατομμύρια ευρώ. Και λένε δεν τα ξέρατε αυτά? Όχι, δεν τα ξέρατε. Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής δέχτηκα τον κύριο Προβόπουλο, διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, 3 χρονιές. Μια φορά κάθε χρόνο. Ο κύριος Προβόπουλος, όπως κάθε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, πριν παρουσιάσει την ετήσια έκθεση της Τράπεζας για την οικονομία, την παραδίδει στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτός την μοιράζει στα κόμματα και στους βουλευτές και μετά τη δίνει στη δημοσιότητα ο εκάστοτε κύριος Προβόπουλος. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Προβόπουλο, όταν ήρθε στο γραφείο μου, δεν μου λέτε. Για πέστε μου, διαβάζω και ακούω διάφορα. Τι είχατε πει, πώς είχατε ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς λίγο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, τους είχατε πει ότι πράγματι το έλλειμμα μπορεί να είναι τόσο υψηλό? Και μου είπε, όχι κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα πει στους πολιτικούς αρχηγούς τότε το εξής, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε ως τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2009, ήταν πιθανόν το χρέος, ήταν λέει, θα εξελισσόταν πιο πολύ από αυτό που έλεγε η κυβέρνηση επισήμως και ήταν πιθανόν ίσως μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσει στο 10%. Δεν φανταζόμουν ότι το χρέος στην πραγματικότητα, συγγνώμη, το έλλειμμα στην πραγματικότητα έφτανε το 15,6%. Δεν το φανταζόμουν κι εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι ούτε ο κύριος Προβόπουλος ήξερε την πραγματική κατάσταση, γιατί η κυβέρνηση του κύριου Καραμαλή απέκρυπτε τα στοιχεία ή δεν ήξερε τι της γινόταν. Να θυμίσω και κάτι άλλο. Κύριο Σαμαράς, θυμάστε στην ομιλία που είχε κάνει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής τον Μάιο του 2004, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, υπουργός πολιτισμού, θυμάστε τι είχε πει τότε. Αναζητήστε εσείς οι δημοσιογράφοι
το κείμενο της ομιλίας του. Είχε πει ότι η Ελλάδα θα έχει το μικρότερο έλλειμμα από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και ότι το έλλειμμα στο τέλος του 9 θα έφτανε στο 4,2%. Και έλεγε ότι υπερηφανευόμαστε γι' αυτό, διότι έχουμε ισχυρή οικονομία κλπ. Ή δεν ξέραν τι τους γινόταν, ή πραγματικά έλεγαν ψέματα. Εγώ πιστεύω ότι συνέβαινε το δεύτερο. Συνειδητά έλεγαν ψέματα σε εμάς, στην τότε αντιπολίτευση, στον ελληνικό λαό, το χειρότερο απ' όλα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις επιστολές που στέλναν. Και παραλάβαμε στα χέρια μας την απασφαλισμένη χειροβομβίδα που έλεγε χρεοκοπία της Ελλάδας. Πολλοί δεν μπορούν να αντιληφθούν τι θα σήμαινε χρεοκοπία της Ελλάδας. Λένε, και αν χρεοκοπούσε η χώρα, περνάμε τόσο δύσκολα τώρα που δεν μας νοιάζει, ας χρεοκοπούσε. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά από το να περνάς δύσκολα και από το να βρίσκεσαι σε χρεοκοπημένη χώρα. Γιατί η χρεοκοπία θα σήμαινε πλήρη κατάρρευση. Χρεοκοπία θα σήμαινε τότε, τις αρχές του 10, ότι δεν μπορείς πλέον να πληρώσεις συντάξεις, μισθούς, να εισάγεις πετρέλαιο, να εισάγεις φάρμακα, να λειτουργήσεις στοιχειοδρός τη δημόσια διοίκηση, τα σχολιά, τα νοσοκομεία, την εθνική άμυνα, τα σώματα ασφαλείας, τη δημόσια διοίκηση. Χρεοκοπία θα σήμαινε σκηνές αλόφρονες όπως συνέβησαν στην Αργεντινή. Πανικός, λαιλασίες, κανιβαλισμός των πολιτών ανάμεταξύ τους. Χρεοκοπία θα σήμαινε ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν οριστικά στο περιθώριο της Ευρώπης. Θα ήταν μια τραγωδία. Βρέθηκε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι εμείς δίπλα τους στο δίλημα. Τι κάνουμε τώρα? Η χειροβομβίδα είναι απασφαλισμένη. Ή την κρατάς για να μην ακροτηριαστεί ο λαός και ακροτηριάζεσαι εσύ πολιτικά, ή την παρατάς όπως την έχει αφήσει ο κύριος Καραμαλής και ακροτηριάζεται από τη χώρα και ο λαός. Προτιμήσαμε να την κρατήσουμε εμείς και ακροτηριαστήκαμε εμείς για να μην ακροτηριαστεί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βιώσαμε μια απόλυτη μοναξιά, απέραντη μοναξιά τότε, που δίναμε τον αγώνα για να διασωθεί η χώρα, για να υπογραφούν οι συμφωνίες με τους εταίρους, για να υπάρξουν τα δάνεια από τα κράτη, για να κρατηθεί όρθια η Ελλάδα. Απόλυτη μοναξιά. Μας λιθοβολούσαν όλοι. Πρώτος και καλύτερος ο κύριος Σαμαράς. Ζάπιο 1, μπαμ στο κεφάλι. Ζάπιο 2, μπαμ στο κεφάλι. Ζάπιο 3, μπαμ στο κεφάλι. Έλεγε ότι με τα ζάπια του αυτός όλα θα τα έλυνε. Όλα θα τα έσφαζε, όλα θα τα μαχαίρωνε, μόλις θα γινόταν πρωθυπουργός. Και ότι είναι λάθος αυτό που έκανε ο Παπανδρέου. Και μετά από 2 χρόνια, ο Σαμαράς εξελέγει πρωθυπουργός. Και περίμενε ο κόσμος τα ζάπια. Και αντί για τα ζάπια, μπαμ στο κεφάλι τώρα ο ένφια, μπαμ καινούργιοι φόροι, κατάργηση και άλλων επιδομάτων των αναπήρων, μείωση ακόμη παραπάνω των συντάξεων, αν αναλογιστείτε και συγκρίνετε. Ανάμεσα στα μέτρα που είχαμε πάρει τότε, ο Παπανδρέος πρωθυπουργός, και τα μέτρα που πήραν μετά Σαμαράς και Βενιζέλος, δηλαδή μνημόνιο 2 και 3, τα πρώτα μέτρα μοιάζουν να είναι απαλά σε σχέση με αυτά που ακολούθησαν επί συγκυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα έχουν διατρέξει, από τότε έχουμε διατρέξει 5 χρόνια και έχουμε την εμπειρία του τι συνέβη, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε καλύτερα σε θέση να εκπονούμε την πρόταση για το ελληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Και για την μεγάλη συμφωνία για το χρέος, την οποία επίσης αναφέρθηκα νωρίτερα. Τη μεγάλη συμφωνία, όπως λέμε, με τους εταίρους μας για την οριστική επίλυση του δημόσιου χρέους της χώρας. Αυτά καταθέτουμε στον ελληνικό λαό. Και καταθέτουμε και μια τρίτη πρόταση. Ότι εμείς, ως κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών, θα ξαναζωντανέψουμε και θα σηκώσουμε ψηλά τις αρχές και τις αξίες που μας είχαν οδηγήσει και τότε όταν δημιουργούσαμε το κίνημα με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Διαφάνεια, αξιοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και πάνω απ' όλα επίσης εθνική αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Θα στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στις δυνατότητες των Ελλήνων, παλεύοντας μέσα στην Ευρώπη, στην Ενωμένη Ευρώπη. Και παλεύοντας όχι μόνο για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη
πρέπει να αλλάξει. Αντιπαλεύοντας τις συντηρητικές πολιτικές και ιδεολογίες που επικρατούν τώρα και εκφράζονται κατά κύριο λόγο από την κυρία Μέρκελ. Για να μην καταλήξει η Ευρώπη να είναι η Ευρώπη δύο ταχυτήτων, να μην καταλήξει η Ευρώπη να είναι η Ευρώπη των κοινωνικών εντάσεων, όπως βλέπουμε να υπάρχουν στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, να μην καταλήξει η Ευρώπη όπου εκατομμύρια θα είναι στο περιθώριο. Για όλα αυτά θα αγωνιστούμε μέσα από το Κοινοβούλιο. Θα μπει με τη δικιά σας ψήφο, με την ψήφο του ελληνικού λαού, το κίνημα θα μπει στη Βουλή. Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου θα μπει στη Βουλή και θα έχει ισχυρή φωνή. Και μας ρωτάνε, ωραία, μπείτε στη Βουλή, με ποιον θα συνεργαστείτε. Είναι σαφής η απάντησή μας. Εμείς καταθέτουμε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα, τις θέσεις μας για τις οποίες θα παλέψουμε. Με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως πορεύτηκε αυτά τα 2,5 χρόνια μαζί με τον κύριο Βενιζέλο, υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας. Αυτή η πολιτική δεν ήταν απλά μια συντηρητική πολιτική, ήταν μια πολύ δεξιά και πολύ άδικη πολιτική. Ήταν μια πολιτική η οποία έκανε τα κέφια πάλι στους ισχυρούς ολιγάρχες αυτού του τόπου. Θα γίνω συγκεκριμένος. Δεν πρόλαβα να τελειώσουν οι εκλογές του Ιουνίου του 2012 και οι ολιγάρχες που στήριζαν τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο έπαιρναν τα ανταλλάγματά τους. Αρχές καλοκαιριού του 2012 και η Τράπεζα Πειραιώς πήρε την Αγροτική Τράπεζα γερό αντάλλαγμα για διάφορες στήριξεις. Ο κύριος Λάτσης πήρε και αυτός λίγο αργότερα το δικό του αντάλλαγμα και τις μετοχές που είχε πουλήσει και έχει μετοχές της Εθνικής και την παραλιακή όπως ξέρετε. Με τιμές εξευτελιστικές. Τεράστια έκταση στην παραλιακή κάτω, εκεί στην Αττική. Άλλοι πήραν τα περιφερειακά αεροδρόμια πρόσφατα. 15 περιφερειακά αεροδρόμια τα πήραν και αυτά ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες στήριξης. Και άλλοι πήραν τα δάνειά τους παρότι, όπως είπε νωρίτερα ο σύντροφος, είναι ήδη υπερχρεωμένοι. Γιατί λυσούσε ο κύριος Ψυχάρης και λυσά και επιτίθεται στον Παπανδρέο μαζί με άλλους από τα μίντια. Θα σας πω το γεγονός, θα σας πω τη σκηνή. Ο Παπανδρέου ξεκινάει, έζησα διάφορα πράγματα από κοντά. Τώρα μετά τις εκλογές θα έρθω μια άλλη μέρα για να κουβεντιάσουμε λεπτομέρειες αυτών που έζησα, γιατί είναι καλά να τα ξέρετε κι εσείς. Αλλά θα σας πω μια-δυο περιπτώσεις. Ο κ. Παπανδρέου θα ξεκινούσε τη μεθεπόμενη μέρα για να πάει στις Βρυξέλλες, ήταν 20 τόσο Οκτώβριο του 2011, για να διαπραγματευτεί τη μεγάλη συμφωνία της διαγραφής του χρέους που ήταν σε χέρια ιδιωτών και τραπεζών, το PSI που είπαμε μετά, δηλαδή τα 110 δισεκατομμύρια που πέτυχε να διαγραφούν και να ανακουφιστεί η Ελλάδα και να επιτύχει τη νέα δανειοδότηση από τα κράτη των 120 δις που εξασφάλιζαν οριστικά την μη χρεοκοπία της Ελλάδας. Η μεγάλη συμφωνία στις 26 Οκτώβριου του 2009. Κουβεντιάζαμε με τον Παπανδρέου και του λέω και εγώ πρόεδρε. Δεν κάνετε μια προσπάθεια, παίρνετε την πρωτοβουλία να καλέσετε όλους τους εκδότες για να δημιουργηθεί αν είναι δυνατόν ένα μέτωπο στήριξης όχι της κυβέρνησης, της Ελλάδας. Πηγαίνει η Ελλάδα σε μια πολύ κρίσιμη συνάντηση. Απέναντι είναι δανειστές, τράπεζες μεγάλες του εξωτερικού, αυτά τα funds, τα περίφημα που δανείζουν χρήματα. Είναι κυβερνήσεις μεγάλων χωρών, τουλάχιστον να υπάρξει ένα, ας το πούμε έτσι, μέτωπο εθνικής συνένεσης. Και μου λένε, έχεις απόλυτα δίκιο, συνεννοείται και καλούν καλοί τους εκδότες. Δεν ήμουν μέσα, αλλά μου περιέγραψε μετά τη σκηνή. Κύριος Ψυχάρης, γιατί συμμετέχει στο Μέγα, έχει το Βήμα, τα Νέα, το Ράδιο Βήμα και διάφορα άλλα. Ήταν η γη του Πόπολα, ήταν του Αλαφούζου, δηλαδή των μεγάλων εκδοτών που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη απολύς. Τους λέει ο Παπανδρέου ότι ξέρετε, ανεξαρτήτως του αν με συμπαθείτε ή όχι, του αν θεωρείτε ορθός πράτο ή όχι, εδώ τώρα δεν είναι θέμα Παπανδρέου, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης μας, είναι θέμα της Ελλάδας. Θα σας ζητούσα να συμβάλλετε σε αυτό που στο εξωτερικό συμβαίνει. Πάντα, εγώ το έχω ζήσει στη Γερμανία, στα μεγάλα θέματα γίνεται συνεννόηση, ρε παιδιά, διαμορφώστε, για αυτούς τα θέματα, διαμορφώστε μία συνένεση υποστήριξη της όποιας κυβέρνησης. Στις ΗΠΑ
βλέπετε επίσης όταν είναι σημαντικά για αυτούς θέματα, πώς διαμορφώνουν το μέτωπο στήριξης. Πέραν των διαφορών των πολιτικών μπορεί να έχουν. Λοιπόν, και τους λέω, γι' αυτό θέλω μια παράκληση να σας διατυπώσω. Και του κάνει μια επίθεση ο ψυχάρης, εκτός θέματος, άνευ προηγουμένου. Άνευ προηγουμένου. Μια άναδος το είπαμε λίγο. Και έναν άναδηλη και κάποια άλλη που ήταν εκεί. Ποιο ήταν το μυστικό, θα το είπε μετά. Ο οργανισμός χρωστούσε χρήματα. Χρωστάει. Είναι κοινό μυστικό. Χρωστάνε όλα τα μέσα ενημέρωση. Έτσι, στις τράπεζες έχουν δάνεια και παίρνουν καινούργια δάνεια για να συνεχίζουν να αποπληρώνουν τα παλαιά δάνεια και ούτω καθεξής. Και ο οργανισμός είχε ζητήσει από την Εθνική Τράπεζα επί Παπανδρέου ένα δάνειο 10 εκατομμύριων επιπρόσθετο. Και ο διοικητής της τράπεζας πήρε τηλέφωνο, όπως ήταν συνήθεια στο παρελθόν, τον πρωθυπουργό, τον Παπανδρέου, του Γιώργου. Και του λέει, πρόεδρε, υπάρχει αυτό το θέμα εδώ. Μου ζητάει ένα δάνειο 10 εκατομμύρια, να το δώσω. Και απάντησε ο Παπανδρέου, όπως μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου πραγματικά πάντα. Μα με ρωτάτε εμένα, εάν με τραπεζικά κριτήρια δικαιούται να πάρει, να το πάρει. Με ρωτάτε εμένα, εσείς αποφασίζετε τράπεζα, έχετε κανόνες κλπ. Με τραπεζικά κριτήρια δεν δικαιούνται να το πάρει. Και γι' αυτό μετά θα πρέπει να την πληρώνει συνεχώς ο Παπανδρέου γιατί ήταν αδέκαστος. Γιατί ήταν αντικειμενικός, γιατί ήταν σωστός. Γι' αυτό και είμαι και εγώ τόσα χρόνια δίπλα στον Παπανδρέου. Για όλες αυτές τις ιδιότητές του. Δεν το κρατάει κανένας, δεν χρωστάει σε κανέναν και προχωράει και αγωνίζεται για αυτά που πιστεύει και πιστεύουμε. Και θα αγωνιστούμε μαζί του και τώρα που είναι εκλογές και μετά τις εκλογές και τα επόμενα χρόνια. Κάνουν επιθέσεις στον Παπανδρέου. Και τώρα αυτές τις μέρες. Βγάλανε απόφαση κυβερνητική για να μην δίνουν χρόνο στο κίνημα, τηλεοπτικό χρόνο, το ξέρετε αυτό, για να μας αποκλείσουν. Ο Παπανδρέος, πρώην πρωθυπουργός, με 44% πήγε στη Χούκλη και η Χούκλη δεν τον άφησε να μιλήσει. Μην τυχόν και ακουστεί καμιά αλήθεια. Εξαγρίωσε βέβαια τους πολίτες από κάτω η Χούκλη. Είπα και εγώ στο στατή το Λιαρέλη, στατή απόψε ευτελίστηκε το κανάλι σου. Με αυτό που έκανε. Για να μην ακουστεί ο Παπανδρέου. Να μην ακουστεί. Δεν είναι μόνο το ότι προσπαθούν να το υπερρύψουν ευθύνες εκεί όπου δεν έχει. Λέγοντας ότι ο Παπανδρέου έβαλε την Ελλάδα στην περιπέτεια με το μνημόνιο. Σοβαρά. Η κατάσταση που είχε διαμορφώσει ο κ. Καραμαλής οδήγησε στη χρεοκοπία την Ελλάδα και μετά αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε τρόπο να γλιτώσουμε από τη χρεοκοπία. Η κρίση που προηγήθηκε έφερε αυτή τη συμφωνία το μνημόνιο και τις Οδύνες. Και όχι η συμφωνία, την κρίση. Προσπαθούν λοιπόν να φημώσουν τον Παπανδρέου και το κίνημα. Αλλά δεν θα το πετύχουν. Γιατί εκτός από τα μέσα ενημέρωσης, που θέλω να πιστεύω πλέον ότι γίνονται και αυτά αυτές τις μέρες πιο σοφά, αντιλαμβάνονται ότι είναι απαράδεκτο εντελώς και αντιδημοκρατικό να αποκλείεται από τους διαλόγους το κίνημα, και βλέπω ότι αρχίζουν τώρα να καλούν τον Παπανδρέου και σήμερα θα έχει σε λίγο τη διακαναλική και αύριο το βράδυ θα είναι στο Star και τις επόμενες μέρες. Αλλά εκτός από αυτό είμαι σίγουρος ότι τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που δεν χρωστάτε, δεν έχετε δάνεια, δεν κάνετε κόλπα, θα δώσετε βήμα επίσης στους υποψηφίους μας δίκαια όπως δίνεται και στους υποψηφίους όλων των άλλων κομμάτων. Γιατί αυτό είναι η δημοκρατία. Να αναπτύσσουν τα επιχείρηματά μου και να κρίνει ο πολίτης, να αποφασίσει ο λαός. Ο Παπανδρέου προσπάθησε να τον αποκλείσουν αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά που έλεγε κάτι, πέφταν όλοι επάνω τον φάνη. Και τι δεν του είπαν. Λέει ο Παπανδρέου πήγαινε στο εξωτερικό και μιλούσε στο εξωτερικό. Τι κατάσταση είναι αυτή, τι πράγματα είναι αυτή. Έπρεπε να κάθεται εδώ για να τον βρίζουν όλοι μαζί. Ο Παπανδρέου δεν έλειψε, ήταν εδώ. Σε όλες τις κρίσιμες συζητήσεις στη Βουλή ήταν εδώ. Διαφοροποιήθηκε σε θέματα αρχής, όπως για παράδειγμα στο θέμα της ανκεφαλοποίησης των τραπεζών. Γιατί ήταν βασικό για μας οι κοινές μετοχές και όχι οι προνομιούχες που θέλανε οι τραπεζίτες. Και ο Παπανδρέου γυρίζοντας στο εξωτερικό, κουβαλούσε μαζί του την Ελλάδα στις αίθουσες των πανεπιστημίων και στα συνέδρια των μεγάλων ιδρυμάτων και μιλούσε για την τιτάνια προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός, για τις θυσίες του ελληνικού λαού, για την κρίση στην Ευρώπη, για το πώς πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη
για τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για να πείσει και όλους τους άλλους που τον ακούγανε, γιατί έξω τον ακούγανε. Έξω δεν τον μετροβολούσαν, με σεβασμό τον ακούγανε. Εδώ είναι κάποιοι ελληναράδες οι οποίοι θέλουν να απαγορεύσουν και να μιλάει και να θυμώσουν τον Παπανδρέου για να πείσει τους ξένους να σταθούν δίπλα στην Ελλάδα. Και αυτό το έκανε ο Παπανδρέου. Εκείνος ο Καραμαλής που έχει όλη την ευθύνη για την χρεοκοπία, πού πήγε να μιλήσει, ποιον να πείσει, πού περιέφερε την Ελλάδα. Από τη Ραφίνα μέχρι το Σύνταγμα και το Σύνταγμα μέχρι τη Ραφίνα και σε καμιά κοντινή ταβέρνα πιθανώς από ό,τι ακούω. Ήταν η έφερη. Αλλά αυτός είναι στο απειρόβλητο. Στο απειρόβλητο όλο το σύστημα το μυτιακό, στο απειρόβλητο αυτούς που προκάλεσαν το τεράστιο πρόβλημα της χρεοκοπίας, αυτούς που έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το ότι βιώνει η Ελλάδα όσα βίωσε μετά, στο απειρόβλητο, στην προστασία. Και τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο Παπανδρέου δεν έφυγε στα καλά καθούμενα από πρωθυπουργός. Ο εκλεγμένος με 44% εμπιστοσύνη με την ψήφο του ελληνικού λαού τον Οκτώβριο του 2009 δεν είχε την ευκαιρία να δοκιμαστεί στις εκλογές όπως κάθε εκλεγμένος πρωθυπουργός. Δεν κρίθηκε μετά την εκλογή, μετά τις αποφάσεις του, μετά αυτήν την πορεία του. Δεν κρίθηκε. Ανετράπη ο Παπανδρέου. Τον ανέτρεψαν τον Παπανδρέου. Και έζησε από κοντά αυτές τις σκηνές. Και εδώ θα μιλήσω με γεγονότα. Το έχω ξαναπεί δημόσια. Και κάποια στιγμή θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ο Παπανδρέου παίρνει το αεροπλάνο για να πάει στις Κάνες. Την προηγούμενη μέρα είχε ανακοινώσει στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι θα προκαλέσει δημοψήφισμα, όχι με το ερώτημα έξω ή μέσα στο ευρώ, ανοησίες αυτά που λένε. Αλλά το ερώτημα θα ήταν, εγκρίνεται τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου που διαγράφει, κάνει αυτό είναι το χρέος και από την άλλη μεριά για μας η Ελλάδα πρέπει να κάνουμε μερικά πράγματα για να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Αυτό θα ήταν, δηλαδή επί τη συμφωνία 26 Οκτωβρίου. Πηγαίνει λοιπόν στις Κάνες όπου τον καλέσανε, εγώ είμαι στο γραφείο μου στη Βουλή. Την προηγούμενη μέρα όπως είπα ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα και η συζήτηση που θα κατέληγε στην ψήφο εμπιστοσύνης, θα ζητούσε ο Παπανδρέου ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές του. Και λίγο πριν το μεσημέρι, σημειωτέων είχαμε 153 βουλευτές τότε. Είχαμε 153 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, αρχές Νοέμβρη του 2011. Λίγο πριν από το μεσημέρι μου έρχεται η επιστολή της κυρίας Αποστολάκη, η οποία λέει ότι ανεξαρτητοποιείται, φεύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, διότι κατά την κυρία Αποστολάκη η πρωτοβουλία του Παπανδρέου για δημοψήφισμα και ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη βρίσκουν σύμφωνη. Πολιτικός γίγαντας η Αποστολάκη, πώς. Ογκόλυφος. Και φεύγει. Πόσοι βουλευτές είναι, 152. Μετά από 2 ώρες μου έρχεται δεύτερη επιστολή. Της κυρίας Καϊλή, άλλος πολιτικός ογκόλυφος, η κυρία Καϊλή, με γεια της με χαρά της, και δεν το λέω ειρωνικά, η οποία επίσης διαφωνούσε με το δημοψήφισμα και έλεγε ότι αν ο Παπανδρέου επιμείνει σε αυτό, θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτή. Πόσους βουλευτές έχουμε, 151. Και νωρίς το απόγευμα μου έρχεται η τρίτη επιστολή της κυρίας Χαράς Κεφαλίδου. Άλλη Χαρά Κεφαλίδου, 2 χρόνια και βουλευτής, δράμας, η οποία επίσης έλεγε τα ίδια. Πόσους βουλευτές έχουμε, 150. Πηγαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή και του λέω: στείλτε του, σας παρακαλώ, ένα SMS, γιατί πιθανά να είναι μέσα στην συνεδρίαση ήδη, όπου να τον ενημερώνει. Και ο πρόεδρος της Βουλής του λέει ότι έχουμε μόνο 150 τυπικά βουλευτές. Έξω στο περιστήλιο, άλλοι 5 τουλάχιστον κάναν δηλώσεις στο ίδιο κλίμα. Άλλοι 5 που είναι γύρω το Βενιζέλο. Ήταν σύντροφοί μας, ήταν συναγωνιστές, αλλά εκείνες τις κρίσιμες μέρες έπαιξαν το γνωστό ρόλο. Επομένως, ο Παπανδρέου δεν είχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι αυτό που διάβασε σήμερα ότι είπε σε συνέντευξη που έδωσε και δημοσιεύεται στην Real News, αν δεν κάνω λάθος. Ότι ήδη στις Κάνες είχα απολέσει την πλειοψηφία, είχε ανατραπεί. Όταν γύρισε τις Κάνες, είχε ήδη υπάρξει γνωστή δήλωση, γύρισε τις Κάνες αποφασισμένος να προχωρήσει το δημοψήφισμα.
Και μόλις ήρθε εδώ, ξέρετε, το πρωί, χωρίς να το ξέρει, υπήρξε η γνωστή δήλωση του κυρίου Βενιζέλου που τέλειωνε ο κύριος Βενιζέλου στο δημοψήφισμα. Το εκτελούσε. Ενώ δυο μέρες πριν στην κοινοβουλευτική, όλοι είχαμε ακούσει τον κύριο Βενιζέλο ενθουσιασμένο να υπερθεματίζει και να λέει είναι λυτρωτική κίνηση το δημοψήφισμα. Και οι βουλευτές μας πράγματι θεωρούσαν λυτρωτική κίνηση, γιατί όταν ο Παπανδρέου είπε θα προσφύγουμε στον ελληνικό λαό για δημοψήφισμα, πετάχτηκαν σχεδόν όλοι επάνω και χειροκροτούσαν. Εγώ όμως επειδή καθόμουν επάνω, είχα δει τους 7-8 που δεν χειροκροτούσαν και είχαν αρχίσει να με ζώνουν κάτι περίεργες σκέψεις. Αποδείχθηκε τις επόμενες μέρες ότι δεν ήταν καθόλου περίεργη η σκέψη που έκανα. Ο Παπανδρέου λοιπόν έντραπε. Όταν γύρισα τις Κάνες, είχαμε μια συζήτηση δυο μας, σύντομη. Του είπα, Πρόεδρε, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, ο ελληνικός λαός δεν θα καταλάβει τι γίνεται. Η πρότασή μου, η άποψή μου είναι πήγαινε στην αίθουσα, θα μιλούσε, θα έκλεινε αυτό στη συζήτηση, εξήγησε τα πράγματα όπως έχουν και να σε ρίξουν εδώ μέσα, τώρα. Να σε ρίξουν μέσα στην αίθουσα. Μόνο τότε θα καταλάβει ο ελληνικός λαός. Η απάντησή του ήταν, δεν την έχω ξαναπεί έτσι δημόσια, σας τη λέω τώρα, ήταν η εξής. Έχεις δίκιο. Έτσι θα καταλάβει ο ελληνικός λαός το τι ακριβώς συνέβη, τι παιχνίδι παίζει. Αλλά μου λέει, ξέρεις, είμαι πρωθυπουργός. Και εφόσον συμβεί αυτό, θα πάμε αναγκαστικά υποχρεωτικά σε εκλογή σε 35-40 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Φοβάμαι ότι στο διάστημα αυτό μπορεί να συμβούν δύο πράγματα. Ή να σκάσει η χώρα, ή οι εταίροι μας να κάνουν πίσω σε σχέση με τη συμφωνία που μόλις επιτύχαμε στις 26 Οκτώβριο. Εγώ δεν ήμουν πρωθυπουργός. Την ευθύνη θα την αναλάμβανε αυτός. Γι' αυτό λοιπόν είπε ότι δεν θα εξηγήσω τώρα τι συνέβη για να μην μπει σε περιπέτεια η χώρα. Και τολμάν τώρα διάφοροι τύποι να λένε ότι ο Παπανδρέου δεν λέει την αλήθεια και ότι ο Παπανδρέου ήταν προδότης, ήταν Τσολάκογλου που έβαζε την Ελλάδα σε περιπέτειες. Άσχετη, ανιστόρητη, σε πλήρη άγνοια και εμπαθής, πολύ εμπαθής απέναντί του. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η άποψή μου ήταν σωστή και μακάρι να είχε πει μέσα και να τραβούσε τα πράγματα στα άκρα, στη σύγκρουση, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί τώρα τον ελληνικό λαό από το πρωί ως το βράδυ, όχι μόνο τώρα προεκλογικά και τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, συνεχώς τον παραπληροφορούν. Και μη γελιόμαστε. Η τηλεόραση παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο. Τα social media που λέει τη νεότερη γενιά, τα blogs κλπ. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση. Αλλά η γειτόνισά μου, η θιά μου, η συμπεθέρα μου, η μάνα της γειτόνισάς μου κλπ. Δεν μπαίνουν ακόμη στα blogs τα έρματα. Αυτές κάθονται στη τηλεόραση. Το βράδυ στην τηλεόραση μπορεί να είναι και 3,5 και 4 και 5 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Και ακούω συχνά τον κόσμο να λέει «Μα έτσι είναι», του λες «Βρε δεν είναι έτσι, αλλιώς είναι και λέει, τι λες, τηλεόραση το είπε». Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει το ψηφοδέλτιο και όλοι εσείς που είστε εδώ και αυτοί που δεν μπόρεσαν σήμερα να είναι εδώ, οι χιλιάδες αγωνίστες και αγωνιστές στον νομό Φλόρινας, όπως μάθαμε 40 χρόνια τώρα να δίνουμε αγώνες για αυτά που πιστεύουμε, από σήμερα και μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα κάνετε τρία πράγματα που είναι τα εξής. Το εξής ένα. Αγώνα, αγώνα, αγώνα. Σπίτι, σπίτι. Για να εξηγήσετε, να ενημερώσετε, να πείσετε για κάτι πολύ όμορφο. Σας είπα ότι αισθάνομαι κατά κάποιο τρόπο όπως το 1974. Γιατί? Γιατί και τότε ήταν δύσκολος ο αγώνας, αλλά πάρα πολύ όμορφος. Και τώρα είναι δύσκολος, αλλά πολύ όμορφος. Πολύ όμορφος. Γιατί είναι αγώνας. Όχι για καρέκλες, για οφίτσια, για συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, για ανταλλαγές, για προσωπικούς στόχους. Δεν είναι αυτό. Ο αγώνας είναι για ιδανικά, για αρχές, για αξίες, για μεγάλες αλλαγές, για ένα καλύτερο μέλλον, για τούτο τον τόπο, για τις σημερινές γενιές και για τις γενιές που θα έρθουν. Η νέα γενιά μαζί με όλους εμάς. Εμπρός λοιπόν μπροστά με αυτό το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Και το βράδυ της Κυριακής να χαιρόμαστε και να γιορτάζουμε μια νίκη που δεν θα είναι απλά η νίκη του Γιώργου του Παπανδρέου, δεν θα είναι απλά η νίκη του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών,
θα είναι η νίκη εκείνου του προοδευτικού ελληνικού λαού που θα έχει τη δικιά του ισχυρή φωνή μέσα στη Βουλή και θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στο να οδηγείται η χώρα στις σωστές κατευθύνσεις και να κάνει τα σωστά βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν φανταζόμουν ότι θα ξεκινήσω τη δική μου ομιλία με τον Γιώργο Ντολιάνη, αλλά αυτό που δεν είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, μαζί με την αυλή των κυριών του κυρίου Βελιζέρινο, την Καϊλίτη Κεφαλίδου και την Αποστολάκη, εκτός από την αντίρρησή τους για το δημοψήφισμα, είχαν αντίρρηση και για τα επαχθή μέτρα που έφερνε ο Παπανδρέου με τη νέα Δανειακή Σύμβαση τότε. Έτσι ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά μετά την ανατροπή του Παπανδρέου και αφού ο Παπαδήμος έγινε πρωθυπουργός, τα ψήφισαν όλοι. Την ψήφισαν όλοι αυτοί οι προηγούμενοι τη Δανειακή Σύμβαση. Και οι κυρίες της Αυλής του Βενιζέλου και ο Γιώργος Ολιάνης. Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος της Βουλής μας έδωσε και μία ακόμη εξαιρετική πάσα. Είπε ότι αυτός μαγεύτηκε από το κάλεσμα του 1974. Εμείς έχουμε μαγευτεί από το κάλεσμα της 3ης Γενάρη του 2015. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 15 μέρες από τότε έχει γραφεί, έχει υπογραφεί και έχει παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη. Έχουν εγκατασταθεί στα κεντρικά κάτω γραφεία στο ιστορικό εθνοκτήριο που σας είπε ο πρόεδρος, το οποίο στέγασε πρώτα τα γραφεία του Πασόκ πριν πάνε στη Χαριλάου Τρικούπη. Και το κυριότερο, παράγουν θέσεις. Ο πρόεδρος σας παρουσίασε πολύ αναλυτικά τις θέσεις για το χρέος. Επίσης έχει πέσει στο τραπέζι ένα ακόμη κείμενο με τις 7 προτάσεις για τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα στην υπηρεσία του πολίτη. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που κανένας άλλος πολιτικός φορέας δεν παράγει θέσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβαινε πριν τις 16 μέρες από την ίδρυση του κινήματος και για τα προηγούμενα 3 σχεδόν χρόνια. Μίλαγε στον κόσμο για το μνημόνιο και για την ένταξη της χώρας στον μηχανισμό και σου λέγανε ναι, αλλά ο Παπανδρέου φύτεψε τη γλάστρα μαζί με το πλαστικό κάλυμα. Τους έλεγες ότι ο Καραμαλής, ο ακαταλληλότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, διπλασίασε το χρέος και το έλλειμμα μέσα σε 5 χρόνια και σου έλεγαν ναι, αλλά έπεσε εν κινήσει την ώρα που προσπαθούσε να αλλάξει την αλυσίδα στο ποδήλατο ο Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ αν ο Παπανδρέου έλεγε την ώρα που ήταν σε κίνηση και άλλαζε την αλυσίδα. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρα βέβαιο. Το κίνημα είναι εδώ. Το κίνημα σοσιαλιστών δημοκρατών είμαστε εμείς. Και ζούμε ιστορικές στιγμές. Η προσέλευση του κόσμου κάτω στην Αθήνα προκειμένου να ιδρυθεί όλη αυτή η ιστορία και η συμμετοχή που συνεχίζεται ακόμα είναι πρωτοφανής. Δημοσιογραφική κάλυψη, νομική κάλυψη, διαδίκτυο, πλατφόρμες θέσεων, όλα αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια εθελοντικής εργασίας. Πάμε στα ψηφοδέλτια τώρα. Είπε και ο πρόεδρος ότι το 80% των ψηφοδελτίων αποτελείται από νέους ανθρώπους. Ανθρώπους σαν και εμάς που βγαίνουμε μπροστά και εκθέτουμε τους εαυτούς μας χωρίς μηχανισμούς, χωρίς χρήματα και κυρίως χωρίς να υπολογίζουμε όποιο κόστος. Και συντασσόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί απαγορευμένη λέξη. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί συντασσόμαστε μαζί του? Για ποιο λόγο στηρίζουμε τον Παπανδρέου? Στηρίζουμε τον Παπανδρέου γιατί μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Γιατί η διετία διακυβέρνησης του Παπανδρέου, παράλληλα με την ένταξη των μηχανισμών και των μνημόνιων, έτρεξε μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν ήταν προαπαιτούμενα. Κανένας δεν ζήτησε από την Τρόικα να γίνει ο Καλλικράτης, ούτε η Διάβια, ούτε κάνουν όμως για τα πανεπιστήμια, ο οποίος έτυχε αλλά πολύ μεγάλη συνένεση κατά την ψήφισή του και ας την πήραν πίσω η συγκυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου. Εκεί ο Παπανδρέου μειοψήφισε, σωστά, στο νόμο για τα πανεπιστήμια. Τις αλλαγές που έκανε ο Δανειτόπουλος. Η φορολόγηση των offshore και το κομμάτι της του οικονομικού ελέγχου, η θέσπιση του οικονομικού εισαγγελέα, η άρση του τραπεζικού απορρίτου προκειμένου να ελέγξουν τη φοροδιαφυγή. Όλα αυτά ήταν μέτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου με Παπακοσταντίνου στο Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία δεν τα ζήταγε η Τρόικα ως προαπαιτούμενα.
Όλα αυτά δεν ήταν προαπαιτούμενα λοιπόν για το μνημόνιο, αλλά ήταν προαπαιτούμενα για να λειτουργήσει το κράτος σε ένα πλαίσιο ισονομίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτό ήταν ο λόγος που η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν άρεσε στους αρεστούς. Και έτσι όλο αυτό το μεταρρυθμιστικό κύμα διεκόπηκε όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου ανατράπηκε, όπως πολύ γλαφυρά παρουσίασε ο πρόεδρος. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε εμείς. Μπαίνουμε εμείς για να επαναφέρουμε την ατζέντα Παπανδρέου στη συζήτηση, έτσι ώστε να φτάσουμε στη μεταπελατειακή Ελλάδα, σε εκείνη την Ελλάδα των αξιών, των μεταρρυθμίσεων, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Επίσης μπαίνουμε για να επαναφέρουμε τον ίδιο τον Παπανδρέου, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την προσπάθεια. Και αν το σκεφτείτε, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε όταν αυτός επιστρέφει διαθέτοντας τον εαυτό του στην κρίση του λαού. Αντί να κάθεται ή στο σπίτι του, ή στην πρώτη θέση, να φιγουράρει στην πρώτη θέση ενός ψηφοδελτίου επικρατείας όπως κάναν προκάτοχοι του. Εμείς λοιπόν, οι υποψήφοι με το κίνημα, ζούμε τη γοητεία αυτής της πρωτόγνωρης και πολύ ρομαντικής διαδικασίας, τους όρους τους οποίους τους ορίζουμε εμείς αυτή τη φορά. Δεν κάνουμε εκλογές στέλνοντας σταυρωμένα ψηφοδέλτια με τα ΕΛΤΑ, εξάλλου δεν έχουμε ακόμα ψηφοδέλτια. Ελπίζω να έρθουμε μέχρι το βράδυ. Ούτε έχουμε εκλογικούς καταλόγους, δεν έχουμε και πρόσβαση, προκειμένου να ζητάμε σταυρούς. Κάνουμε τον δικό μας αγώνα πολεμώντας για τις αξίες μας και πολεμώντας και τις παλιές πρακτικές, τις οποίες μέσα στο Πασόκ εμείς δημιουργήσαμε. Και αν εδώ στη Φλόρινα, τηρουμένων των συνθηκών, δεν κερδίσουμε έδρα, αυτή τη φορά, κάπου σε κάποια μέρη της χώρας, το κίνημα θα εκπροσωπηθεί στη Βουλή με ανθρώπους σαν και εμάς, νέους, με κέφι και όρεξη, να θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο. Το σχέδιο, και κλείνω, είναι απλό, ξεκινάει στις 26 Ιανουαρίου και έχει ως εξής, παραφράζοντας τον Ηλία Ηλίου, θα σας ταράξουμε στην παραγωγή πολιτικής, το πι με κεφαλαίο. Εκτός από τα κατατόπους δίκτυα αυτοοργάνωσης, τα οποία είναι πρώτων πυλών, και θέλουμε μέσα από αυτά ο πολίτης ως ενεργός πολίτης να συμμετέχει σε αποφάσεις που θα αφορούν το μέλλον το δικό του, του τόπου του και των παιδιών του, θα ταράξουμε στην παραγωγή πολιτικής και εκείνους τους παράγοντες, μικρούς ή μεγάλους, που καπελώνανε κάθε διαδικασία μέχρι σήμερα και κάθε ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Διαδικασία που αφαιρούσε από την επιλογή μιας χάραξης ενός οδικού δικτύου μέχρι την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Με τη συμμετοχή λοιπόν του ενεργού πολίτη σε αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις θα τους σκεπάσουμε όλους αυτούς με την παραγωγή πολιτικής που λέει και ένας φίλος. Και αυτό είναι δέσμευση. Ονομάζομαι Τάνια Γραμματικού και είμαι υποψήφια με το κίνημα. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Φίλιππο Πιτσάνικο. Η παρουσία σας σήμερα μας έδωσε άλλο ένα στον αγώνα μας. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και τον Γιώργο Παπανδρέου που μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ κι εγώ στο πλάι μου. Θα ξεκινήσω διαφορετικά εγώ, θα συστηθώ πρώτα γιατί οι περισσότεροι δεν με γνωρίζετε, αλλά είμαι σίγουρη θα με μάθετε όλοι σας. Ακούστηκε σαν απειλή αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Απειλές από σένα αδύνατο. Αδύνατο. Είμαι η Καραούλη Αφροδίτη, είμαι 33 ετών, έχω σπουδάσει πληροφορική. Τα τελευταία δύο χρόνια διατηρώ ένα εμπορικό κατάστημα. Ο πατέρας μου είναι ο Καραούλης Αθανάσιος. Θα σας παρακαλέσω να με επιτρέψετε να το ευχηθώ κιόλας. Μπαμπά, χρόνια σου πολλά να είσαι γερός. Συγχαιρόμαστε. Η μητέρα μου είναι η Μισελή Ελευθερία. Κατάγεται από το Λέχοβο. Όπου εκεί είναι και η μόνιμη κατοικία μας. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο θαυμάσια παιδιά, το Σταύρο και την Ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια κι εγώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε όσα είπε και η Τάνια και ο κύριος Πετσάνικος. Το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009 εκλήθη να διαχειριστεί μια τεράστια κρίση την οποία δεν δημιούργησε αυτός, αλλά κάποιοι άλλοι. Τεράστια η ευθύνη του κύριου Καραμαλή. Ο κύριος Προβόπουλος έλεγε το 2009
ότι το έλλειμμα αγγίζει διψήφιο νούμερο, δηλαδή κοντά στο 10%. Τελικά από 3,5% το 2004 έγινε 15,5% το 2009. Όλοι γνώριζαμε ότι η οικονομία μας δεν πάει καλά. Όμως την αλήθεια για το μέγεθος του οικονομικού τσουνάμι που λέω εγώ και του ελλείμματος τη γνώριζαν ελάχιστοι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Το δημόσιο χρέος τριπλασιάστηκε το 2009, δηλαδή από 130 δις, το 2004 έγινε 320 δις. Όσον αφορά το περιβόητο «λεφτά υπάρχουν», ποτέ δεν υπόθηκε έτσι. Αφαιρέθηκε η μισή πρόταση. Το σωστό δηλαδή, όλη η φράση ήταν «λεφτά υπάρχουν, αν τα διεκδικήσεις, αν τα αναζητήσεις και αν οι πάντες φορολογηθούν σωστά». Αλλά το χρέωσαν και αυτό στον Γιώργο τον Παπανδρέου. Η πυθία, με την αλλαγή μόνο της θέσης του κόμματος, όταν λέω κόμματος, εννοώ το σημείο στίξης, άλλασε το νόημα του χρησμού. Έλεγε ήξης αφήξης, ου εμπολέμου θνήξης. Δηλαδή αν το ου ήταν πριν, αν το κόμμα ήταν πριν το ου, άλλαζε το νόημα. Αν πάλι ήταν μετά το ου, πάλι άλλαζε το νόημα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Φανταστείτε τι έγινε δηλαδή όταν παρέλειψαν τη μισή πρόταση. Κατηγορήθηκε ότι δήθεν κατηγόρησε τον ελληνικό λαό ως διεφθαρμένο, ελεηνό ψέμα αυτό. Ο πρόεδρος μίλησε για μεγάλη διαφθορά, αλλά στο διοικητικό σύστημα της χώρας. Θα σας διαβάσω κάτι που γράφτηκε πριν 2.500 χρόνια, αλλά είναι τόσο επίκαιρο. Ακούστε το σας παρακαλώ. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράστη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αφθάδεια ως δικαίωμα, την παράνοια, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Παραδείγματος χάρη δεν πληρώνω και τα λοιπά. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι μήπως τελικά η δημοκρατία μας ήδη καταστράφηκε. Μήπως τελικά έχουμε ήδη έλλειμμα δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου κάθε μέρα θα δικαιώνεται. Κάθε μέρα που περνάει. Ο μηχανισμός στήριξης, κατάλληλος τρόικα, είναι δικό του έργο και ευτυχώς. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν είχαμε υπαχθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αργεντινή, στη Χιλή, στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα και σε άλλες χώρες. Η χώρα μας τα είχε χρεοκοπήσει, κακά τα ψέματα. Σήμερα η χώρα μας δεν είναι χρεοκοπημένη. Όλοι μας, όλος ο λαός, έχουμε ευθύνες για το δράμα της χώρας μας, βεβαίως επιμεριστικά θα έλεγα. Τι σημαίνει χρεοκοπία μιας χώρας όμως? Τι θα σημαίνει αυτό στην καθημερινότητά μας? Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Χρεοκοπία μιας χώρας έχουμε είναι όταν μια χώρα δεν μπορεί να αποπληρώσει τις οφειλές της στο εξωτερικό, δηλαδή τα δάνεια που πήρε ή τα ομόλογα που λήγουν ή φυσικά όταν διαγράφει μονομερώς κατά το ΣΥΡΙΖΑ τα χρέη της. Η καταστροφή καταλαβαίνουμε θα ήταν τεράστια. Αμέσως αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση το ΔΝΤ, που είναι η χειρότερη μορφή οικονομικής κατοχής. Καταλαβαίνουμε ότι θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας γυρίσουν στην Δραχμή ή σε κάποιο άλλο νόμισμα απόλυτα υποτιμημένο. Δηλαδή, οι καταστάσεις που ζούμε σήμερα και τις χαρακτηρίζουμε δύσκολες, θα φαντάζουν χαρά Θεού αν χρεοκοπήσει η χώρα μας. Η ανεργία στα ύψη, ουσιαστική φτώχεια δηλαδή, εισαγωγές από φάρμακα, καύσιμα, ανταλλακτικά αεροπλάνα, όλα στο μηδέν. Είμαστε και από τις χώρες που εισάγουμε 90 και εξάγουμε 10, ακόμα και αγροτικά προϊόντα. Η εγκληματικότητα ανεξέλεγκτη, η εθνική κυριαρχία σταθερά υπό αμφισβήτηση.
Τέτοια περιμένουν οι καλοί μας φίλοι, οι Τούρκοι. Από δίπλα δηλαδή, Θεόφιλε, ακριβώς. Ο πρόεδρος ο Γιώργος ο Παπανδρέου αδικήθηκε από εχθρούς αλλά και φίλους. Η κραυγή αγωνίας του Γιώργου Παπανδρέου που εκλιπαρεί τα κόμματα λέγοντας «Ελάτε όλοι μαζί να σώσουμε τη χώρα» δεν εισακούεται. Άδικος σκοπός. Ο Πρωθυπουργός του 45% δηλώνει «Παρετούμε από Πρωθυπουργός, ελάτε να σώσουμε τη χώρα». Και πάλι τίποτα. Το Μάιο και Ιούνιο του 2012 ο λαός ψηφίζει ευρασμό ψυχής με αγανάκτηση τιμωρητικά προς το Πασό. Ο λαός όμως κάνει λάθος. Δεν κατάλαβε τι γινότανε. Δεν κατάλαβε πόσο πιο μεγάλο κακό θα παθαίναμε αν δεν είχε δράσει ο πρόεδρος όπως έδρασε. Χώρια που ποτέ και κανένα στέλεχος του Πασόκ μέχρι και σήμερα δεν βγήκε να υποστηρίξει τις επιλογές του Προέδρου. Την υπαγωγή δηλαδή της χώρας στη Τρόικα. Λες και είχαμε άλλες επιλογές. Κανένας δεν μας είπε όμως τι θα έκανε αυτός αν βρισκόταν σε αυτή τη δεινή θέση. Απ' έξω πολλά τραγούδια λένε. Τα φόρτωσαν όλα στο Γιώργο τον Παπανδρέου, έγινε το εξελαστήριο θύμα της υπόθεσης. Κανένας δεν μιλάει όμως για την εξαετία του κυρίου Καραμαλή, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Γιατί άραγε. Φίλοι και φίλες, κατεβαίνω υποψήφια με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, με τον Γιώργο Παπανδρέου, το λέω με τόση υπερηφάνεια, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, αρχηγό, γιατί πιστεύω απόλυτα ότι έσωσε τη χώρα από πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Και εμένα με πονάνε τα μέτρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ μα πολύ χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω τη μάχη στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί πιστεύω ότι είναι και ικανός και τίμιος πολιτικός. Πολιτικός με διορατικότητα και κυρίως όραμα για τη χώρα και την κοινωνία. Σας καλώ λοιπόν όλους να στηρίξετε τόσο το κίνημα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το ψηφοδέλτιό μας και φυσικά εμένα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και τη στήριξη. Αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που σας έχω σε κάθε αγώνα σας βλέπω μόνιμα πλέον. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Με χαρά και αισιοδοξία βρίσκομαι σήμερα και εγώ μπροστά σας σε αυτή τη τιμητική θέση ως υποψήφιος βουλευτής να εκπροσωπώ έναν νέο κίνημα αξιών και ελπίδας για τη σωτηρία της πατρίδας μας στα πρόθυρα της πιο κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης και να ζητώ να μου δώσετε τη δύναμη να παλέψουμε μαζί για τα δίκαια αιτήματα που χρόνια ταλανίζουν το τόπο μας. Γέννημα Θρέμα Φλωρινιώτης, σε όλη μου τη ζωή βιώνω τα προβλήματα του τόπου μας και κυρίως διαρκώς συμμετέχω σε αγώνες για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Μια καθημερινότητα που γίνεται αφόρητη μέσα στη μεγάλη κρίση που διέρχεται η χώρα. Μια πολυδιάστατη κρίση, οικονομική, κοινωνική, θεσμική και πολιτική, μια κρίση των αξιών όπου καταραίουν η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και οι δημοκρατικοί θεσμοί. Η κραυγή της αγωνίας για το αύριο έρχεται από όλες τις γωνίες του τόπου μας. Από τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς που καταραίουν οικονομικά, από τους εμπόρους που βάζουν λουκέτα στα καταστήματά τους, από τους άνεργους νέους και νέες, από τους νοικοκύριδες που δυσκολεύονται να θρέψουν τα παιδιά τους, από τους συνταξιούχους που δεν μπορούν να απολαύσουν τους καρπούς στον κόπο τους, από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που πληρώνουν διπλά το τίμημα της οικονομικής κρίσης. Σε αυτή τη δύσκολη ιστορική στιγμή της πολιτικής μας ιστορίας, οι δημοκρατικές δυνάμεις του ελληνικού λαού δημιουργούν ένα νέο κοινωνικό σχηματισμό, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, που ανοίγει διάπλατα ένα παράθυρο στο μέλλον και μας δίνει την προοπτική της ελπίδας, της προόδου και της εξόδου από την κρίση. Το κίνημα, μάλλον ό,τι νέο σύστατο, έχει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές θέσεις για τη διαχείριση του χρέους και για την παραγωγική ανασυγκρότητα της χώρας που θα φέρει ανάπτυξη, επενδύσεις και δουλειές. Μπορεί ο κάθε πολίτης να τις πληροφορηθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος. Με τις αξίες της δημοκρατίας,
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διαφάνειας, δημιουργούμε ξανά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό και στοχεύουμε όλοι μαζί σε μια διακυβέρνηση ήθους και ετοιμότητας με ένα στρατηγικό ελληνικό σχέδιο ανάτασης της χώρας μας. Ένα κίνημα προοδευτικών πολιτών που έχει μπροστάρει έναν εγγυητή της κοινωνικής ευαισθησίας και της δημοκρατικής του συμπεριφοράς, τον μεγάλο τον Γιώργο Παπανδρέου, που επιστρέφει για να ηγηθεί σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό κίνημα με αποφασιστικότητα και ευθύνη. Συστρατευόμαστε κι εμείς δίπλα του σε αυτό το νέο αγώνα με ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη και αγωνιζόμαστε για να φτιάξουμε την Ελλάδα της πρόοδου. Γιατί η χώρα μας χρειάζεται ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα μπορεί να εκφράσει τις νέες ανάγκες και προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Προσωπικά, μπαίνω στον αγώνα αυτό γνωρίζοντας καλά από την επαγγελματική μου εμπειρία τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου που τα έζησε ως έμπορος για 8 χρόνια και ως καλλιτέχνης για πολλά χρόνια, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα της παιδείας μας που τα υπερέτησα με συνέπεια και ζήλο ως εκπαιδευτικός για 30 ολόκληρα χρόνια και ως συνδικαλιστής τα περισσότερα από αυτά, βίωσε έντονα το πολιτικό σκηνικό της τελευταίας δεκαετίας, προστατώντας στους αγώνες της συντρόφου της Όλγας Μούσιου και γνώρισα καλά τα προβλήματα όλης της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Έρχομαι να καταθέσω την εμπειρία μου με αυτή την ετοιμότητα, ειλικρίνεια και ανθρωπιά, με εμπιστοσύνη στο νεοσύστατο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, που μας εμπνέει με τις αρχές του, με διάθεση για δουλειά και προσφορά και με απόλυτη συνείδηση της ευθύνης μου απέναντι στις προσδοκίες των συμπατριωτών μου. Οι προτεραιότητες μου για τη Φλόρινα. Για να βελτιώσουμε τη ζωή στην καθημερινότητά μας και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, πρέπει να στηρίξουμε πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας. Το μέγιστο πρόβλημα που ρημάζει τον τόπο μας και διώχνει τα παιδιά μας, το μέλλον του τόπου μας μακριά. Να διεκδικήσουμε στεναρά ένα ποσοστό του ρεύματος δωρεάν για όλους τους κατοίκους της περιοχής μας, εφόσον δίνουμε τόσο λιγνίτη από τα σπλάχνα της γης μας. Να σχεδιάσουμε την ορθολογική διαχείριση των πλούσιων φυσικών μας κοιτασμάτων. Ο λιγνίτης που προσφέρουμε και φωτίζει όλη την Ελλάδα να γίνει μοχλός ανάπτυξης του τόπου μας με την ορθολογική λειτουργία των ορυχείων. Να κερδίσουμε περισσότερα αντισταθμιστικά ωφέλη και θέσεις εργασίας. Τέταρτον, να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της τηλεθέρμανσης της Φλόρινας και στη συνέχεια την επέκταση της τηλεθέρμανσης σε όλα τα νοικοκυριά. Να στηρίξουμε τα πανεπιστημιακά τμήματα και τα τμήματα ΑΤΕΗ στην περιοχή μας για το μέγιστο κοινωνικό όφελος που προσφέρουμε. Έκτον, να αξιοποιήσουμε τη λειτουργία των ΑΤΕΗ για την ανάπτυξη της γεωργίας, δασοφωνίας και της κτηνοτροφίας. Να ολοκληρώσουμε επιτέλους το κάθετο άξονα της Εγνατίας. Όγδοον, να σχεδιάσουμε την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του τουριστικού μας πλούτου και να εκμεταλλευτούμε το τριαθλές των συνόρων μας. Ένατον, να προωθήσουμε τα τοπικά μας προϊόντα που είναι παντού γνωστά. Και τελευταίο, δέκατο, να ενισχύσουμε τους καλλιτέχνες, μουσικούς και εικαστικούς που αποτελούν την πλούσια πολιτιστική μας παρακαταθήκη για το μέλλον. Σας καλούμε λοιπόν να χτίσουμε μαζί την ισχυρή Ελλάδα των αξιών και τη Φλόρινα της προόδου και της ευημερίας. Εμπρός λοιπόν ήρθε η ώρα. Πάμε μαζί, πάμε δυνατά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Σας ευχαριστώ πολύ.